Ελίζ λοιπόν 308, Σαμουήλ Β, το Ιώτα Β κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το Ιώτα Α, 26 εδάφιο. Όταν δε ήκουσεν η γηνή του Ουρία, ότι Ουρίας ο ανήραυτής απέθανε, επένθησε δια τον άντρα αυτής. Και αφού επέρασε το πέθνος, απέστειλον ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού. Και έγινε γηνή αυτού και γέννησε εις αυτόν ιών. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε, ο Δαβίδ εφάνει κακόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Και απέστειλε ο Κύριος τον Άθαν προς τον Δαβίδ και ήρθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν. Ήσαν δύο άνδρες εν πόλη τινή. Ο εις πλούσιος, ο άλλος δε φτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε φτωχός δεν είχε άλλο η μία μικράν αμνάδα, την οποία ηγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά τον τέκνον αυτού ομού. Από το άρτο αυτού έτρωγε και από το ποτηρίο αυτού έπινε και εν το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού, δια να ετοιμάσει στον οδηπόρον τον ελθόντα προς αυτόν, και έλαβε την αμνάδα του φτωχού και ετοίμασε αυτόν δια των άνθρωπων τον ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Άθαν, «Ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ως της έπραξε τούτο, και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσεων επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη». Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έκρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου στον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο ή το λίγον ήθελον προσθέσει σε τι αυτά και τι αυτά. Δια τι κατεφρόνησα στον λόγον του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρίαν το χεταίον επάταξας εν ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβα σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσας εν τη ροφέα των ιών αμών. Τώρα λοιπόν δε θέλει αποσυρθεί ποτέ ρομφέα εκ του οίκου σου επειδή με κατεφρόνησας και έλαβα τη γυναίκα ουρίου του χεταίου δια να είναι γυνή σου. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τας γυναίκα σου έμπροσθεν των οφθαλμών σου και δώσει αυτάς εις τον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Διότι εσύ έπραξας κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Κύβεν ο Δαβίδ προς τον Άθαν, ημάρτησα εις τον Κύριον. Ο δε Άθαν είπε προς τον Δαβίδ, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Επειδή όμως δια ταύτης της πράξεως έδωσες μεγάλη αφορμή εις τους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημώσει, δια τούτο το πεδίον το γεννηθένει σε εξάπαντος θέλει αποθάνει. Και απήλθεν ο Νάθαν εις τον οίκον αυτού, ο δε Κύριος επάταξε το πεδίον, το οποίο εγέννησε η γηνή του Ουρίου στον Δαβίδ και ηρώστησε. Και οικέτευσε ο Δαβίδ τον Θεόν υπέρ του πεδίου και ενίστευσε ο Δαβίδ και εις ελθόν διενυκτέρευσε κοιτώμενος κατοικής. Και σηκώθησαν οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού και ήλθαν προς αυτόν για να σηκώσωσιν αυτόν από της γης. Πλην δεν ηθέλησε, ουδέ έφαγεν άρτον με ταυτόν. Και την ημέραν την εβδόμηνα πέθανε το πεδίον. Εφοβήθησαν οι δούλοι του Δαβίδ να αναγγείλωση προς αυτόν το πεδίο να πέθανε, διότι έλεγον, ιδού ενώ έζη έτη το πεδίον ελαλούμεν προς αυτόν και δεν εισήκουε της φωνής ημών, πόσο λοιπόν κακόν θέλει κάμει αν είπομεν προς αυτόν το πεδίο να πέθανε. Αλλά ειδών ο Δαβίδ ότι οι δούλοι αυτού εψιθύριζον μεταλλήλων, ενώ ήσουν ο Δαβίδ το πεδίο να πέθανε. Όθεν, είπε ο Δαβίδ προς τους δούλους αυτού, απέθανε το πεδίον. Ιδέ είπε να πέθανε. Τότε σηκώθη ο Δαβίδ από της γης και ελούσθη και ηλήφθη
και ύλαξε τα ημάτια αυτού και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου και προσεκίνησεν. Έπειτα εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και ζήτησε να φάγει και βάλον έμπρος τον αυτού άρτον και έφαγεν. Οι δε δούλοι αυτού είπαν προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες, ενίστευες και έκλαιες περί του παιδίου ενώ έζει, αφού δε απέθανε το παιδίο εσηκώθης και έφαγες άρτον. Και είπεν, ενώ έτιες το παιδίο ενίστευσα και έκλαυσα, διότι είπα τι σε ξεύρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδίο. Αλλά τώρα πέθανε, διατί να νηστεύω, μήπως δύναμε να επιστρέψω αυτό πάλι. Εγώ θέλω υπάγει προς αυτό, αυτό όμως δεν θέλει αναστρέψει προς εμέ. Και παρηγόρησε ο Δαβίδ την Βηθυσαβεέ τη γυναίκα αυτού και εισήλθε προς αυτήν και κοιμήθη μετ' αυτής και γέννησε νιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σολομών. Και ο Κύριος ηγάπησε αυτόν και έστειλε διαχείρος Νάθαν του προφήτου και κάλεσε το όνομα αυτού Ιεδιδία δια των Κύριων Αμήν. Με τρόπο έντονα, απαράδεκτο, τουλάχιστον στην παρουσία του Θεού, ο Δαβίδ συμπεριφέρθηκε στη Βηθυσαβεέ, την οποία είδε από το παράθυρό του να λούεται. Εδώ πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι και η απροσεξία της γυναίκας ήταν κακή, ήταν έντονη, ήταν απαράδεκτη. Πώς λούζεσαι με ανοιχτά τα παράθυρα? Όμως έγινε. Η σάρκα ξεσηκώθηκε. Την ιστορία την ακούσαμε τον περασμένη Δευτέρα. Κάλεσε τη γυναίκα, βρέθηκε, συνευρέθη μαζί της, συνέλαβε και κατέστη έγκυος, το έμαθε και με τρόπο απαράδεκτο σχεδίασε το πώς θα αποφύγει αυτό το κακό το οποίο έγινε, γιατί όταν συνελάμβανον με βάση το Μωσαϊκό νόμο μοιχευωμένους, τους ελιθοβολούσαν και τους δυο. Σκέφτηκε λοιπόν με πονηριά, ειδοποίησε τον Ιώβ να καλέσει και να στείλει τον Ουρία σε αυτόν, με τη σκέψη ότι θα τον στείλει στη γυναίκα του και θα φανεί ότι το παιδί δεν είναι του Δαβίδ αλλά είναι του Ουρία. Όμως εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο πίστης, αφιέρωσης στο έργο του Θεού και αφοσίωσης στους ανθρώπους που είναι προεστώτες του, ο Ουρίας. Ένας άνθρωπος που η πίστη του τον οδήγησε σε θάνατο. Και θα έλεγε κανείς, ο Θεός δεν τον προστάτευε έναν τέτοιον άνθρωπο? Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν επεμβαίνει στα σχέδια του ανθρώπου. Αν τον προστάτευε, δεν θα άφηνε τον Δαβίδ να εκτεθεί τόσο. Ο Δαβίδ, όταν είδε και απόειδε και μέθησε ακόμη τον Ουρία, τον απέστειλε στον Ιωάβ με εντολή γραμμένη σε σημείωμα σφραγισμένο, το οποίο έδωσε στα χέρια του Ουρία, βρες τρόπο να πεθάνει από τους εχθρούς, και τα κατάφερε. Η Βηθυσαβεέ δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Όταν έμαθε ότι σκοτώθηκε ο άντρας της, επένθησε και από εκεί και πέρα άνοιξε ο δρόμος πια για τον Δαβίδ να καλέσει τη Βηθυσαβεέ για γυναίκα του. Η εγκυμοσύνη κρατάει 9 μήνες, το παιδί μεγάλωσε για 1-2 χρόνια, ίσως και 3 χρόνια. Ο Θεός δεν φανέρωνε τίποτα στο Δαβίδ, μέσα στη μακροθυμία του μήπως και μετανοήσει. Ο Δαβίδ όμως έκρυψε με μεγάλη επιμέλεια τη μεγάλη αυτή αμαρτία. Ο Θεός τώρα δεν θα τον αφήσει άλλο και θα χρησιμοποιήσει το δούλο τον προφήτη, τον Νάθαν.
μπορεί από τους ανθρώπους να μην έγινε αντιληπτός, μπορεί ο Ιωάβ το μυστικό του να το κράτησε σφραγισμένο, επτασφράγιστο λένε οι άνθρωποι, αλλά στο Θεό τα πάντα είναι φανερά. Ο Θεός δεν θα τα αφήσει άλλο. Μακροθύμησε, περίμενε, αλλά η μακροθυμία του Θεού έχει όρια. Δεν φέρνει κρίση στο Δαβίδ, αλλά στέλνει τον Άθαν για να φανερώσει στο Δαβίδ ότι ο Θεός γνωρίζει. Θα τολμούσε κανείς να πει μήπως και δεν τον έλεγχε και τίποτα, τόσο πολύ ξεχάστηκε, τόσο πολύ. Δεν ξέρουμε τι γινόταν στην καρδιά του Δαβίδ. Εμείς να ξέρουμε ότι η καρδιά του Δαβίδ ήταν κατά την καρδιά του Θεού. Μια καρδιά λοιπόν κατά την καρδιά του Θεού θα υπέφερε, δεν μπορεί να μην υπέφερε, όμως ο λόγος του Θεού δεν μας το φανερώνει. Ο Νάθαν, απεσταλμένος πια του Κυρίου, τον πλησιάζει με μια ωραία παραβολή, ιστορία θα λέγαμε. Για να κάνει την κρίση, είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, από τα λόγια σου θα κριθείς. Για να κριθεί και ο Δαβίδ από τα λόγια του. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τα λόγια μας εις βάρος μας, αλλά για κρίση δηλαδή, αλλά και για ευλογία. Να προσέχουμε τι λέμε, πως μιλάμε και πως κρίνουμε. Ήταν κάποιος πλούσιος και ένας φτωχός. Ο φτωχός είχε μία αμνάδα, μία προβατίνα, όλοι και όλοι. Ήταν φτωχός. Την αγόρασε, τη φρόντιζε, στο κρεβάτι του κοιμότανε, με το ποτήρι του έπαινε, έπινε, ποτιζότανε, από την τροφή, από τα τρόφιμα και από το τραπέζι του έτρωγε, σαν παιδί του λέει ο Νάθαν την είχε. Και όταν ήρθε κάποιος ξένος στον πλούσιο και έπρεπε να σφάξει ένα ζώο για να τον περιποιηθεί, πήρε την αμνάδα του φτωχού, την έσφαξε και τη χρησιμοποίησε για τον ξένο. Ο λόγος του Θεού λέγει ότι αν κάποιος κλέψει κάτι, να αποδίδει στο τετραπλούν. Ο Δαβίδ έκρινε με μεγαλύτερη αυστηρότητα από ότι ο νόμος. Ένοχος θανάτου είναι. Πράγματι ήταν φοβερό αυτό που έκανε, αλλά δεν ήταν και ένοχος θανάτου. Για την αμνάδα ήταν να αποζημιώσει εις το τετραπλούν. Όμως αγανάκτησε ο Δαβίδ, ο οποίος είχε κάνει ακριβώς το ίδιο, όχι με αμνάδα, αλλά με τη γυναίκα του Ουρία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε σκοτώσει και τον Ουρία. Πόσο εύκολα αγανακτούμε για τα άλλα και πόσο πολύ κρύβουμε, πόσο εύκολα κρύβουμε τα δικά μας. Και μάλιστα ο άνθρωπος που είναι κατά την καρδία του Θεού, πόσο μάλλον εμείς. Πόσο μάλλον εμείς. Γι' αυτό και ο Θεός δεν το θέλει αυτό και μας το λέει. Μην κρίνεις, γιατί θα κριθείς και με όποιο μέτρο κρίνεις, με όποια αυστηρότητα αποφασίσεις να κρίνεις, με την ίδια αυστηρότητα θα κριθείς. Είναι το μόνο που έχει την έννοια του οφθαλμών αντί οφθαλμού της Καινής Διαθήκης. Με όποιο μέτρο κρίνεις, με αυτό θα κριθείς. Και ο Απόστολος Παύλος λέει η επίοικιά σας να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Η αυστηρότητα δεν βοηθάει. Η αυστηρότητα έχει άσχημα αποτελέσματα. Η αγανάκτηση δεν βοηθάει τον χριστιανό. Αντιθέτως, ταλαιπωρία φέρνει στη ζωή του. Δεν δικαιολογεί ο Θεός τον άνθρωπο του Θεού να αγανακτεί.
ούτε να κατακρίνει ούτε να καταδικάζει. Και μάλιστα για να βάλει φρένο σε αυτή τη συνήθεια που έχει ο άνθρωπος, με την καρδιά την απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, δεν λέει μόνο μην κρίνεις γιατί θα κριθείς και με όποιο μέτρο κρίνεις θα κατακριθείς με το ίδιο μέτρο, αλλά λέει και παραδείγματος χάρη κατά κατηγορία, κατά πρεσβυτέρου μη δέχεσαι εκτός από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων. Αλλά και καμία μαρτυρία δεν ήταν αποδεκτή στον νόμο του Μωυσή παρά μόνο εκ στόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Είναι η ασφάλεια. Όταν ακούμε λοιπόν κάτι για κάποιον, μην το δεχόμαστε. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να χαλάσει. Μάλλον λάθος είναι. Τις περισσότερες φορές λάθος είναι. Εάν όμως αποδειχθεί ότι δεν είναι λάθος, μην τον κατακρίνουμε, αλλά αντί να κάνουμε κρίση, η σκέψη μας να οδηγηθεί προς κρίση και κατάκριση και καταδίκη, καλό είναι να σκεφτούμε συγχώρεση, διόρθωση και αποκατάσταση. Όχι πως θα αγανακτήσω, θα κρίνω και θα κατακρίνω, αλλά πως θα διορθώσω, θα συγχωρήσω και θα αποκαταστήσω. Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι η αγάπη. Η αγάπη πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, ποτέ δεν αγανακτεί. Ποτέ δεν ζητάει τα δικά της. Ποτέ δεν κατηγορεί. Ποτέ δεν κατακρίνει. Η αγάπη μακροθυμεί, παρηγορεί, στηρίζει, ενισχύει και προτρέπει εις έργα αγαθά πάντοτε. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και αδερφοί αγαπητοί, μόνο η Εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι έτοιμη ανάμεσα στις 7 για την αρπαγή της Εκκλησίας. Όλες οι άλλες θέλουν μετάνοια, επιστροφή. Τους λείπουν λίγα ή πολλά. Η Εκκλησία όμως της Φιλαδελφίας δεν της λείπει τίποτα, και στο μόνο το οποίο ο Θεός της εφιστά την προσοχή είναι πρόσεξε μην πάρει μη δεις το στεφανό σου. Πρόσεξε μην χάσεις αυτά που εργάστηκες. Χωρίς αγάπη, αλλά την αγάπη του Ευαγγελίου, ουρανό κανένας δεν βλέπει. Κανένας. Ό,τι άλλο καλό έχει από το Θεό, είτε γλώσσες, είτε προφητείες, είτε σοφία, σύνεση, ό,τι καλό και να έχει, του Θεού είναι. Αλλά η αγάπη είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Αυτή όμως η αγάπη του Ευαγγελίου. Αυτή η αγάπη του Θεού. Αυτή η αγάπη που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και δεν ξέρω αδερφοί αγαπητοί πόσοι από μας, αλλά αντί να κοιτάμε ο ένας τον άλλο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, πόσοι από μας είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή για την αρπαγή της Εκκλησίας, αν έχουμε αυτή την αγάπη. Να για τη βραδύνη, αν και δεν βραδύνη, μακροθυμεί. Να για τη μακροθυμεί ο Θεός. Μακροθυμεί ο Θεός για να μας πλημμυρίσει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου αυτή την αγάπη που θα μας πάει στον ουρανό.
Ο Θεός λοιπόν αγαπάει τον Δαβίδ και του στέλνει τον Νάθαν για να του δώσει την ευκαιρία της μετάνοιας. Οργίστηκε ο Δαβίδ, θάνατος πρέπει σε αυτόν, με αγανάκτηση για κάποιον που έκλεψε μία αμνάδα. Από το φτωχό, τη μοναδική. Κακό. Χωρίς καμία αγανάκτηση για αυτό που έκανε ο ίδιος. Αλλά όμως, από τα λόγια του θα τον κρίνει ο Θεός. Εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Εσύ. Γιατί εσύ είδες τη γυναίκα του Ουρία που την είχε μία, εσύ την έκλεψες και δεν έφτανε μόνο αυτό, εσύ έστειλες να θανατωθεί και ο Ουρίας. Αν και εγώ ο Θεός σε ελευθέρωσα από τον Σαούλ, σε κατέστησα βασιλιά, σου έδωσα όλες τις γυναίκες του Σαούλ, σε ύψωσα βασιλιά και στον Ιούδα και στον Ισραήλ, έκανα τόσα πολλά στη ζωή σου, και αν άλλα μου ζητούσες και άλλα θα έκανα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να αμαρτήσεις έτσι. Και εδώ τώρα η μεγάλη διαφορά, αδελφοί, του Σαούλ από τον Δαβίδ. Ο Σαούλ σε μικρότερες αλλά ουσιαστικές παραβάσεις, όταν ελέγχθηκε από τον προφήτη τον Σαμουήλ, δικαιολογήθηκε και αρνήθηκε ότι έπραξε αμαρτία και ανομία. Ο Δαβίδ μπροστά στον Νάθαν έσκυψε το κεφάλι του, ταπεινώθηκε και είπε «Στον Κύριο αμάρτησα». Και μάλιστα έγραψε και τον υπέροχο 51 ψαλμό αμέσως μετά, όταν δηλαδή ήρθε η επίγνωση της αμαρτίας του, όταν συνειδητοποίησε τι έκανε, όταν τον έλεγξε ο Θεός. Ένας μοναδικός ψαλμός, ο οποίος δείχνει συντριβή καρδιάς, ταπεινωμένο πνεύμα, φόβο Θεού, εξήτησης, ελέους, συγχώρεσης. Δείχνει πραγματικά την καρδιά του Δαβίδ, ότι είναι κατά την καρδία του Θεού. Μια καρδιά συντετριμένη, που όταν άκουσε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου δεν σκληρύνθηκε, αλλά συντρίφτηκε και οδήγησε τον Δαβίδ σε μετάνοια. Ένα πνεύμα ταπεινωμένο, που όταν άκουσε τον έλεγχο του Κυρίου δεν υπερηφανεύτηκε, αλλά ταπεινώθηκε και ζήτησε συγχώρεση από το Θεό. Και ο Θεός μέσα από τον Νάθαν τον προφήτη είπε άμεσα, «Ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θα πεθάνεις». Όμως, επειδή με αυτή την πράξη σου έδωκες μεγάλη αφορμή στους εχθρούς του Κυρίου να βλαστημάνε το παιδί το οποίο εγέννησες, εξάπαντος θα πεθάνει. Αρχίζουν τώρα οι συνέπειες. Γιατί η ποινή της αμαρτίας συγχωρείται, οι συνέπειες της αμαρτίας μένουνε. Και οι συνέπειες της αμαρτίας είναι πρώτο να πληρώσεις τετραπλούν ο Δαβίδ. Και πράγματι σκότωσε έναν, τέσσερις θα σκοτωθούν από την οικογένειά του. Το παιδί του, ο Αμνών, ο Αβεσσαλόμ και ο Αδωνίας. Αλλά και άλλες συνέπειες θα θερήσει. Σοβαρότατες. Δυστυχία θα έρχεται σε σένα πια από τα παιδιά σου και από την οικογένειά σου. Δεν θα απολαμβάνεις χαρά και ευτυχία από την οικογένειά σου. Δυστυχία.
Το αίμα δεν θα λείψει από την οικογένειά σου. Αιματηρή σύραξης με τον μεγαλύτερο εχθρό του Δαβίδ να αποκαλυφθεί ότι είναι ο γιος του ο Αβεσσαλόμ. Αλλά και τις γυναίκες του όλες θα συνευρεθεί μαζί τους ο Αβεσσαλόμ για να δείξει ότι έγινε μισητός στο Δαβίδ και μάλιστα φανερά ενώ εσύ έπραξες κρυφά. Σοβαρότατες συνέπειες. Και τιμωρία εις τετραπλούν και συνέπειες τρομακτικές σε αυτόν και στην οικογένειά του. Γιατί δεν μετενόησε. Πιο σωστά. Αν και μετενόησε, δεν έγινε δεκτή η μετάνοιά του. Γιατί? Γιατί υπήρχαν αυτές οι συνέπειες? Γιατί αδερφοί αγαπητοί, η θυσία ταύρων και τράγων και προβάτων δεν μπορεί να καθαρίσει την καρδιά του ανθρώπου, αλλά και δεν μπορεί να καθαρίσει και τη συνείδηση του ανθρώπου από έργα πονηρά. Όμως στην Καινή Διαθήκη δεν είναι το ίδιο και θέλω να το δούμε μαζί σας, παρακαλώ, να δείτε τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από τη σελίδα 1065. «24 εδάφιο από το θήτα κεφάλαιο. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθε ισχυροποίητα άγια αντίτυπα των αληθινών, αλλά σε αυτόν τον ουρανόν εισήλθε, δια να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Τότε αρχιερεύς ήταν άνθρωπος, όπως θα δούμε παρακάτω, διαβάζω στο 25, ουδέ δια να προσφέρει πολλάκι στον εαυτό του, καθώς ο αρχιερεύς έρχεται εις τα Άγια κάθε χρόνο με ξένο αίμα. Διότι έπρεπε τότε πολλάκι να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη, προσέξτε, δια να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτού». Τώρα υπάρχει μια άλλη θυσία, η οποία έγινε μια φορά το χρόνο. Μια φορά. Όχι όπως τότε στην Παλαιά Διαθήκη που έγινε το μια φορά το χρόνο και ο αρχιερεύς έμπαινε μέσα δεμένος με ένα σκηνί και με καμπανάκια, αν βρεθεί αμαρτία επάνω του να τον τραβήξουν γιατί έπεφτε νεκρός μέσα στα Άγια των Αγίων. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα έχουμε παρησία να εισερχόμεθα στα Άγια των Ουρανών. Δεν υπάρχουν στον ουρανό πλέον Άγια των Αγίων. Εσχίστη το καταπέτασμα. Τώρα υπάρχουν μόνο τα Άγια στον ουρανό, όπου έχουμε παρησία να εισέλθουμε με το αίμα του Χριστού, με αληθινή καρδιά. Όμως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, με αληθινή καρδιά, με πληροφορία πίστεως και το σημαντικότερο έχοντες και τις καρδιές μας καθαρισμένες από συνειδήσεως πονηράς. Συνείδηση είναι αυτή η φωνή του Θεού μέσα μας που όμως κρατάει όλες τις αμαρτίες που δεν τις έχει συγχωρήσει ο Χριστός. Είναι οι ερηνίες που λέγανε, οι τύψεις που έλεγανε, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ησυχάσει. Μόνο όμως το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να καθαρίσει τη συνείδησή μας από έργων νεκρών για να μπορούμε να λατρεύουμε το ζώντα Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
Και συνεχίζω. Τώρα δε άπαξ, στο τέλος των αιώνων εφανερώθη δια να αθετήσει. Ξέρετε τι θα πει αθετήσει? Καταργήσει. Πάει η αμαρτία. Και πάνε και συνέπειές της. Τέλειωσαν οι αμαρτίες. Εφόσον μετανοεί ο άνθρωπος και ζητάει το αίμα του Χριστού και παρετείται και δεν τις ξανακάνει, ο Θεός την παίρνει και την ρίχνει στα βάθη των θανασών και κανείς πια δεν μπορεί να τη βρει. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Υπάρχει ποινή ο θάνατος για τον Δαβίδ, συγχωρείται, αλλά οι συνέπειες της αμαρτίας μένουν. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν συνέπειες αμαρτίας παρακυρίου, αλλά υπάρχουν συνέπειες αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου. Και πολύ σοβαρές μάλιστα. Οι συνέπειες μένουν, αλλά όχι παρακυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη οι συνέπειες έμεναν, αλλά σαν κρίση από το Θεό. Και αρχίζει άμεσα το πρόβλημα. Το παιδί ενός έτους, δύο ετών, δεν μας προσδιορίζει ο Λόγος του Θεού, αρρωσταίνει. Ο Δαβίδ ξέρει ότι ο Θεός είπε με τον Άθαν τον προφήτη ότι θα πεθάνει. Όμως έχει μία ωραία ελπίδα. Πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να αλλάξει γνώμη. Ελπίζει πάντοτε στο Θεό. Γι' αυτό είναι ευλογημένος. Νηστεύει. Ταπεινώνεται. Προσεύχεται. Κοιμάται όλη τη νύχτα στο κρεβάτι του. Όμως ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να μεταμεληθεί. Ο καρπός της μοιχείας πρέπει να φύγει πριν έλθει η αμαρτία σε αυτόν. Στην 7η μέρα πεθαίνει. Οι δούλοι του επί 7 μέρες προσπαθούσαν να τον πείσουν να φάει κάτι. Όταν πέθανε είπαν, τώρα τι θα κάνει, τι κακό θα γίνει. Όμως αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ είναι ένας άνθρωπος που έχει αποκάλυψη. Επειδή έχει την καρδιά του Θεού, γνωρίζει και ο Θεός προσκέφτεται. Και όταν πεθαίνει, σηκώνεται, ντύνεται, λούζεται, ξυρίζεται, φτιάχνεται, πηγαίνει και τρώει και πάνε οι άρχοντές του και του λένε, τι κάνεις? Όσο ζούσε το παιδί, νήστευες, τώρα που πέθανε, δεν θα το θρηνήσεις? Όπως κάνουν οι άνθρωποι. Και ο Δαβίδ είπε κάτι που είναι αληθινή παρηγοριά για όποτε επιτρέπει ο Θεός τέτοιες καταστάσεις, όχι σαν κρίσεις, αλλά όταν το θέλημά του είναι αυτό. Είπε την αλήθεια. Όσο ζούσε προσευχόμουν, ανίστευα, εξητούσα, μη τυχόν και μ' ακούσει ο Θεός και κάνει έλεος στο παιδί. Τώρα όμως που πέθανε πήγε στο Θεό. Και είναι πολύ καλύτερα εκεί. Δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Αλλά αυτό που θα γίνει, εγώ κάποια στιγμή θα πάω σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος το είπε ακόμη πιο ωραία. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, εγώ τρέχω για το βραβείο της ανοκλήσεως. Όλα όσα επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας είναι για τη στιγμή που τα ζούμε. Πέρασαν, τέλειωσαν, η ζωή συνεχίζεται τρέχοντας για το βραβείο της ανοκλήσεως. Γιατί αλλιώς θα κουβαλάμε βάρος, ενώ ο Λόγος του Θεού λέει απορρίψαντες παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκωσα ημάς αμαρτία, ας τρέχομεν τον επικείμενον εις εμάς αγώνα. Βάρη παρελθόντος, ανθρώπινα, γήινα,
Φυσικά και πνευματικά ο Θεός λέει πέταξε τα από πάνω σου. Μην αφήνεις το παρελθόν να σε γκρεμίζει και να σε κρατάει κάτω. Άπλωσε τα φτερά της πίστεως και προχώρα μπροστά. Πάρα πολύ ωραία ο Πιλάτος έγραψε «Ω γέγραφα, γέγραφα». Τέλειωσε. Καλός ή κακός. Ευλογία ή ταλαιπωρία. Λάθος ή σωστό. Δόξα ή ατιμία. Όσο διορθώνεται, εξητούμε, προσευχόμεθα και ελπίζουμε στο Θεό ότι μπορεί τα πάντα να κάνει αν θέλει. Αποδεχόμεθα όμως το δικό σου θέλημα, Κύριε, και όχι το δικό μας. Όταν όμως τελειώσει, τότε τα λησμονούμε και αρχίζουμε και τρέχουμε μπροστά, γιατί έχουμε επικείμενον εις ημάς αγώνα. Οι άνθρωποι λένε και διηγώντας τα να κλαις. Εμείς δεν κλαίμε για αυτά, ούτε χαιρόμαστε για αυτά, ούτε τα σκεφτόμαστε και λέμε αχ να το είχα, όχ πως ήταν τότε ωραία. Αλλά ξέρουμε και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι τώρα ο Θεός θα κάνει πιο ωραία. Τώρα θα κάνει άλλα διαφορετικά, το ίδιο ωραία. Αλλά ειδικά για μας πνευματικά πράγματα. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει επίσης με επίγνωση, εγώ εθεώρησα όλα αυτά τα καλά που γίνονταν σε μένα μέχρι τώρα ζημιά. Ζημιά ήτανε για τη σχέση μου με τον Χριστό. Ζημιά. Μάλιστα και τα εθεώρησα σκύβαλα μπροστά στο ένδοξο της γνώσεως του Χριστού. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδερφοί, που ξέρει και διαγράφει, ξέρει και ξεχνάει, ξέρει και προχωράει και μάλιστα ξέρει και τρέχει για το βραβείο της ανοκλήσεως. Είτε ευλογία που σταμάτησε, είτε ταλαιπωρία που πέρασε, εάν δεν το διαγράψουμε, δεν το προσπεράσουμε, θα γίνει βάρος και όσο το έχουμε στην καρδιά μας θα γίνεται πιο ασήκωτο. Δεν θα μπορούμε να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας, δεν θα μπορούμε να συγχωρήσουμε τους ανθρώπους και δεν θα μπορούμε στο τέλος να συγχωρήσουμε και το Θεό που το έκανε. Δεν θα μπορούμε. Και αυτό το βάρος θα μας καταποτίζει, γιατί δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Αλλά ούτε και ο Χριστός μπορεί να το σηκώσει. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε παρά μόνο αν το πετάξουμε, αν το απορρίψουμε, αν το καταδικάσουμε, για να δούμε από τη στιγμή εκείνη μέρες αγαθές, μέρες ευλογίας, μέρες δόξης. Και όχι σε αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος εθεώρησε ζημία και ομολόγησε σκύβαλα, αλλά ιδιαιτέρως το να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, που είναι το ζητούμενο αλλά και το ένδοξο. Γιατί τι να το κάνεις, λέει ο Χριστός, να κερδίσεις τον κόσμο όλο και να ζημιωθείς την ψυχή σου. Τι να το κάνεις, τι το όφελος. Και ο Απόστολος Ιάκωβος το λέει ακόμη πιο σκληρά, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί ζητείτε για τις ειδονές σας, για την καλοπέρασή σας, για την απόλαυσή σας. Δεν ξέρετε
μιχή ότι όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα του κόσμου, η αγάπη του Θεού δεν είναι πάνω σε αυτόν, δεν είναι μέσα σε αυτόν. Σκύβαλα, άχρηστα, εμπόδιο, ζημιά για τη σχέση μου με τον Χριστό. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μας προσκαλεί ο Θεός να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτίας και να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Γιατί δεν είμαστε σαν τον Δαβίδ που οι αμαρτίες του έχουν παρακυρίου συνέπειες. Είμαστε παιδιά του Θεού και τις αμαρτίες μας ο Ιησούς Χριστός τις καταργεί και δεν μπορεί να τις βρει κανείς. Αρκεί και εμείς να τις απορρίψουμε και να τις καταδικάσουμε, είτε είναι δικές μας, και να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό και θα μας συγχωρήσει, είτε είναι άλλων ανθρώπων κοντινών μας, οπότε να τις συγχωρήσουμε και όλοι μαζί αγαπημένοι και ενωμένοι σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, χωρίς να μας χωρίζουν οι αμαρτίες, τα λάθη, αλλά να μας ενώνει, όπως λέει η Γραφή, η αγάπη του Χριστού στη σφίγγη μας. Ενωμένοι με την αγάπη του Χριστού να περπατήσουμε μία εκκλησία Αγία, αμόμητος, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, ένδοξος, έτοιμη για την αρπαγή της εκκλησίας. Και η εκκλησία οικοδομείται στην προσωπική μας ζωή, οικοδομείται στην οικογενειακή μας ζωή και οικοδομείται και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Και ας μην ξεχνάμε, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Η Γραφή να αναιρεθεί δεν δύναται, μας βεβαιώνει ο Χριστός. Το έργον εκάστου θα δοκιμαστεί με φωτιά. Μπορεί εγώ να τη γλιτώσω, κανείς δεν τη γλιτώνει. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Και έχουμε αρκετά χρόνια στο Χριστό. Έχουμε ακούσει, μας έχει μιλήσει ο Θεός, μας έχει επισκεφθεί ο Θεός, μας έχει ευεργετήσει ο Θεός, μας έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο ο Θεός, μας έχει θεραπεύσει ο Θεός. Αμήν, αδερφοί. Μας έχει ελεήσει ο Θεός. Αλλά έχουμε και το δικό μας έργο. Το έργο εκάστου θα δοκιμαστεί με φωτιά. Εάν έχεις οικοδομήσει με ξύλα, με χόρτα ή με καλάμια, όταν δοκιμαστεί με τη φωτιά θα κατακαεί και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δεν θα μείνει έργο, δεν θα υπάρξει έργο. Αν έχεις οικοδομήσει όμως με χρυσάφια, σήμη και λίθους πολυτίμους, το έργο σου θα γίνει πιο ένδοξο. Πιο πολύ θα καθαριστεί μέσα από τη φωτιά. Δεν θα γλιτώσει κανείς από το να δοκιμαστεί το έργο του, αδερφή, ούτε εγώ ούτε εσείς. Γι' αυτό τώρα να οικοδομήσουμε με αγάπη, με πίστη, με ελπίδα, με μακροθυμία, με συγχωρητικότητα, με υπομονή, να οικοδομήσουμε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 288.